είμαι στο λαχανόκηπο, ασχολούμαι με τις ντομάτες. Επειδή μεγαλώνουν με εκπληκτικό ρυθμό, θέλω να τους κάνω τα δεσίματα, να τους κάνω δηλαδή μια σκαλίτσα που θα ανεβαίνουν απάνω, γιατί είναι αναρριχόμενες αυτές, έτσι ώστε να μην πλαγιάσουν κάτω και σαπίζουν οι καρποί. Θα καθαρίσω τα αγριόχορτα που υπάρχουν μέσα και μετά θα κάνουμε καλάμια, μια κατασκευή. Συνήθως δεν τη χαλάω στο χρόνο, δηλαδή του χρόνου θα ξαναφυτέψω πάνω σε αυτή την κατασκευή. Και θέλω να σας δείξω πώς τη φτιάχνω. Είναι απλή, ανέξοδη, με καλάμια που βρίσκω εδώ, στο κοντινό ποταμάκι. Βλέπετε ότι ανάμεσα στις ντομάτες έχω σπίρι και γλιστρίδα. Η γλιστρίδα γίνεται υπέροχη σαλάτα και δημιουργεί και μία εδαφοκάλυψη, δηλαδή κρατάει υγρασία στην ντομάτα που αγαπάει το νερό και έτσι δεν χρειάζεστε τόσα ποτίσματα. Αν λοιπόν δεν έχετε κοντά νερό και είσαστε σε κάποιο χωράφι και θέλετε να φυτέψετε ντομάτες αλλά θέλετε να τους προσφέρετε υγρασία, η καλύτερη λύση είναι η γλιστρίδα. Έχω αναφερθεί στη γλιστρίδα και τις ευεργετικές της ιδιότητες στο blog. Θα σας έχω ένα link από κάτω στις πληροφορίες, να πάτε αν σας ενδιαφέρει να δείτε. Και έτσι συνδυάζετε δύο πράγματα, και υγρασία στα φυτά σας και έχετε και μια υπέροχη σαλάτα. Λοιπόν, τα φυτά μου είναι πάρα πολύ δυνατά, είμαι πολύ χαρούμενη φέτος. Βλέπετε, έχουν ένα πάρα πολύ γερό κορμό και αυτό οφείλεται στο ότι τις βάζω αρκετά βαθιά στο χώμα. Σας έχω δείξει τον τρόπο, θα σας έχω link και γι' αυτό, να δείτε πώς φυτεύω τις ντομάτες, για όσους δεν το έχετε δει. Και τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε την κατασκευή. Το μπλε που βλέπετε από πάνω δεν είναι τίποτα χημικό, είναι γαλαζόπετρα. Είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις τις τελευταίες μέρες, με αποτέλεσμα να έχουμε έξαρση του περινόσπορου. Φοβήθηκα για τα φυτά μου και έτσι τα ράντισα. Στην ουσία, μέσα σε μια κάλτσα έβαλα τη σκόνη της γαλαζόπετρας και την ρίχνω πάνω στα φυτά για να εμποδίσω τον περινόσπορο να τα επισκεφθεί. Επίσης, και γι' αυτό υπάρχει link πάνω, ψηλά, για να διαβάσετε για τη γαλαζόπετρα ή τις πληροφορίες από κάτω ή πάνω στο βίντεο, να διαβάσετε πληροφορίες για τη χρήση της γαλαζόπετρας στα φυτά και αν είναι καλό ή όχι. Εδώ έχω τα καλάμια μου, αυτά που θα χρησιμοποιήσω για να κάνω την κατασκευή μου. Για να την έχω, όπως σας είπα, 1-2-3 χρόνια, μετά τη χαλάω, δεν τη φτιάχνω δηλαδή κάθε χρόνο. Φέτος είναι η εποχή που τη χάλασα, την είχα 3 χρόνια την προηγούμενη, τη χάλασα φέτος γιατί είχαν σαπίσει τα καλάμια και ξεκινάω να κάνω την καινούργια. Καρφώνω 2 χοντρά καλάμια σε στυλ βάσαλο, ένα από τη μία μεριά και ένα από την άλλη. Έχω φτιάξει λοιπόν μια κατασκευή, ελπίζω να φαίνεται, είναι με τους δύο πασάλους, έναν οριζόντιο πάνω, έναν οριζόντιο κάτω, δεμένους με σύρμα, και τώρα θα αρχίσω να γεμίζω το κεντρικό με, ας πούμε, σαν τετραγωνάκια. Στο τέλος θα σας δείξω βέβαια και πώς το στηρίζουμε αυτό, έτσι για να μην το κουνάει ο αέρας και με το βάρος έρθει είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Στη βάση του δημιούργησα ένα τρίποδα με αυτόν τον τρόπο, ένα ξύλο από εδώ, ένα ξύλο από εκεί και από τις δύο μεριές, έτσι ώστε να πατάει και να μην το ρίχνει ο αέρας δεξιά ή αριστερά. Έτσι έχει γίνει μια πολύ γερή κατασκευή και από πάνω συνεχίζουμε κανονικά και θα το κάνουμε σαν πλέγμα. Βέβαια σήμερα θα σταματήσω εδώ, διότι μία απροσεξία μου στήχησε 2 ράματα στο δάχτυλο, με έκοψε το καλάμι
Γι' αυτό προσοχή με τα καλάμια, όταν τα δουλεύετε, φοράτε γάντια. Εγώ τα έβγαλα για λίγο και δυστυχώς όπως πήγα να το κόψω, μία φλούδα του καλαμιού με έκοψε, γιατί κόβει αρκετά όταν είναι φρέσκο. Όταν είναι ξερό δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ που χρησιμοποιώ φρέσκα τώρα για να κόβονται πιο εύκολα με το ψαλίδι του κήπου, δυστυχώς μου στύχησε δάχτυλο, το οποίο θα με καθυστερήσει από τη δουλειά μου 2 με 3 ημέρες. Αλλά εντάξει, όταν ασχολείσαι στον κήπο έχεις και αυτά. Βέβαια εγώ θα το τελειώσω σε 2-3 μέρες και θα σας δείξω τη συνέχεια. Για σήμερα όμως σταματάω εδώ. Η κατασκευή τελείωσε με τη βοήθεια του άντρα μου και του γιού μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να σας την δείξω βήμα-βήμα λόγω του τραυματισμού. Μπορείτε να καταλάβετε όμως πως είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Τα σημεία που ενώνονται τα καλάμια είναι όλα δεμένα, έτσι, σταυρωτά. Και αν θέλετε βάζετε και άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται, είναι αρκετά σταθερή. Εγώ βέβαια έχω κάνει και ένα πλέγμα μέσα με σπάγκο, τον οποίο θα εμποδίσουν τα κλαδιά να πάνε δεξιά και αριστερά. Είναι μια τρελά δική μου αυτή. Ωστόσο μπορείτε να στηρίξετε τις ντομάτες σας απλά καρφώνοντας ένα καλάμι στη γη. Το καλάμι όμως είναι δηλητηριώδες, να το έχετε υπόψη σας, και επηρεάζει τις ρίζες του φυτού. Αποφεύγετε να καρφώνετε σιδερένιους πασάλους δίπλα στο φυτό, γιατί το καλοκαίρι με την υπερβολική ζέστη οι πασάλοι αυτοί θερμαίνονται, και φαντάστείτε να σας έβαζαν εσάς να ακουμπήσετε πάνω σε ένα ζεστό πάσαλο με 40 βαθμούς στον ήλιο. Οπότε το ίδιο παθαίνει και το φυτό. Βλέπετε λοιπόν την κατασκευή όπως είναι. Για σπάγκο χρησιμοποίησα το σπάγκο που χρησιμοποιούμε για το χαρτάετό, είναι αντακτικός. Αυτή είναι η κατασκευή, είναι αρκετά σταθερή, δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και έτσι είναι και όμορφη μέσα στον κήπο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και η κατασκευή. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλά θέματα.